στο πνεύμα της αληθείας. Είμαστε σελίδα, θα διαβάσουμε τη σελίδα 1016 από το κεφάλαιο ΙΒ της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής και εδάφιο 27. ΙΒ κεφάλαιο από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και 27 εδάφιο. Σελίδα 1016. Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Κι άλλους μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτων Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσσών. Μη πάντες είναι Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες ενεργούσι θαύματα, μη πάντες έχουσι χαρίσματα ιαμάτων, μη πάντες λαλούσι γλώσσας, μη πάντες διερμηνεύουσιν. Ζητείτε δε μεταζήλου τα καλύτερα χαρίσματα και έτι πολύ υπερέχουσαν οδόν σας δεικνύω. Και τώρα πάμε στο γιώτα δέλτα κεφάλαιο, στη δεξιά στήλη. Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε μεταζήλου τα πνευματικά, μάλλον δε το να προφητεύετε. Διότι ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον δεν λαλεί προς ανθρώπους αλλά προς τον Θεόν. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο δε προφητεύων λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορίαν. Ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Ο δε προφητεύων την εκκλησίαν οικοδομεί. Θέλω δε πάντες να λαλείτε γλώσσας. Μάλλον δεν να προφητεύετε, διότι ο προφητεύων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαλών γλώσσας, εκτός εάν διερμηνεύει για να λάβει οικοδομήν η εκκλησία. Και τώρα αδελφοί, εάν έλθω προς εσάς λαλών γλώσσας, τι θέλω σας ωφελήσει? Εάν δεν σας λαλήσω ή με αποκάλυψην ή με γνώσην ή με προφητείαν ή με διδαχήν, και τα άψυχα όσα δίδουσιν φωνήν, είτε αυλός είτε κιθάρα, εάν δε δώσωσιν διακεκριμένους τους φθόγκους, πώς θέλει γνωριστεί το αυλούμενον ή το κιθαριζόμενον? Διότι αν η σάλπιξ δώσει φωνήν ασαφήν, τι θέλει ετοιμαστεί εις πόλεμον? Ούτω κι εσείς, εάν δεν δώσετε δια της γλώσσης φωνήν ευκατάληπτον, πώς θέλει γνωριστεί το λαλούμενον, διότι θέλετε λαλεί εις τον αέρα? Τόσα είδη φωνών είναι τυχόν εν το κόσμο και ουδέν εξ αυτών είναι ασήμαντον. Εάν λοιπόν δεν γνωρίσω τη σημασία της φωνής, θέλω είστε προς τον λαλούντα βάρβαρος και ο λαλών βάρβαρος προς εμέ. Ούτω κι εσείς, επειδή είστε ζηλωτέ πνευματικών, ζητείτε να περισσεύετε εν αυτής προς την οικοδομή της Εκκλησίας. Δια τούτο λαλών γλώσσα αναγνώριστον, αν ας προσεύχετε, δια να γίνει ικανός να διερμηνεύει. Διότι αν προσεύχομαι με γλώσσα αναγνώριστον, το πνεύμα μου προσεύχεται, αλλά ο νους μου είναι ακαρποφόρητος. Τι πρέπει λοιπόν? Θέλω προσευχηθεί με το πνεύμα, θέλω προσευχηθεί και με το νουν. Θέλω ψάλι με το πνεύμα, θέλω δε ψάλι και με το νουν. Διότι αν δοξολογήσεις με το πνεύμα, εκείνος όστις έχει τάξην ιδιότου, πώς θέλει πει το αμήν εις την ευχαριστία σου, μη εξεύρων τη λέγεις? Διότι εσύ μεν καλός ευχαριστείς, ο άλλος όμως δεν οικοδομείται. Ευχαριστώ εις τον Θεόν μου, ότι λαλώ πλειοτέρας γλώσσας παραπάντας ημάς. Πλην εν τη Εκκλησία πέντε λόγους προτιμώ να λαλήσω δια του νοός μου, δια να κατηχήσω και άλλους, παρά μυρίους λόγους με γλώσσα αναγνώριστον. Αδελφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας, αλλά γίνεστε νήπια μεν στην κακία, τέλειο όμως εις τας φρένας. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν διευκρινίζει ότι δεν είναι καλό η Εκκλησία του Χριστού να αγνοεί περί των πνευματικών, δηλαδή πώς ο Θεός εργάζεται δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω μέσα στην Εκκλησία, βεβαίως με πνευματικό τρόπο, όχι με φυσικό τρόπο, όχι με ανθρώπινο και γήινο τρόπο, αλλά με πνευματικό τρόπο, υπερφυσικό τρόπο, με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από αυτόν που υπάρχει σε οποιαδήποτε άλλη σύναξη ή συνάθρηση. Γιατί οποιαδήποτε συνάνθρηση ανθρώπων, όπου και αν έχει παρουσιαστεί, ο τρόπος με τον οποίο
εργάζονται οι άνθρωποι, αλλά και ο Θεός ακόμη ανάμεσά τους εργάζεται μέσα από την ανθρώπινη σοφία και τη σύνεση, μέσα από την ανθρώπινη ικανότητα, ισχύ και δύναμη. Μόνο στην Εκκλησία του Χριστού ισχύει ουχή διαδυνάμεως, ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μόνο στην αληθινή Εκκλησία ισχύει αυτό, και μόνο στην αληθινή Εκκλησία ισχύει αυτό το οποίο είπε ο Απόστολος Παύλος, ουχή με λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη Πνεύματος και δυνάμεως. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία του Χριστού εργάζεται ο Πατέρας, εργάζεται ο Χριστός και εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Πιο καλά θα τολμούσα να πω, μέσα στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού, και αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά από οποιασδήποτε άλλες ονομαζόμενες εκκλησίες υπάρχει. Η διαφορά που υπάρχει είναι οι ενέργειες του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Εργάζεται λοιπόν ο Πατέρας, όπως μας φανέρωσε ο Θεός για την περασμένη Πέμπτη, με διαιρέσεις ενεργημάτων. Δηλαδή είναι πράγματα που μόνο ο Πατέρας θα κάνει. Παραδείγματος χάρη, μόνο ο Πατέρας αναγεννάει τους ανθρώπους δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν λοιπόν ενέργειες που μόνο ο Πατέρας κάνει. Και εάν ψάξουμε στη Γραφή θα δούμε πάρα πολλές τέτοιες ενέργειες. Παραδείγματος χάρη, εάν έχετε μέρημνες, λέει ο Θεός, πάσαν την μέρημναν ημών, ρίψατε επ' αυτόν, εισέλθετε εις το ταμείο σας, τακτοποιήστε τη σχέση σας με το Θεό, γιατί μόνο στο ταμείο σας αποκαλύπτεται ο Πατέρας σας εν το κρυπτό. Γνωρίστε στον Θεό τα ζητήματά σας μετευχαριστίας δια της δεήσεως και της προσευχής, και τότε ο Πατέρας θα ενεργήσει. Ενεργήματα μόνο ο Θεός. Ο Θεός της ειρήνης θα ενεργήσει και θα διαφυλάξει, ο Πατέρας, αυτά είναι τα ενεργήματα του Θεού, τις καρδιές σας και τους διαλογισμούς σας διά του Ιησού Χριστού. Θα έρθει δηλαδή η ειρήνη του Θεού στη ζωή σας, ώστε ελευθερωμένοι από την αγωνία, τους φόβους, την απελπισία, ακόμη και το σκανδαλισμό, ακόμη και την πίκρα, θα έρθει ο Πατέρας να σε ελευθερώσει, να ελευθερώσει την καρδιά σου, να ενεργήσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, να ελευθερώσει την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου, ώστε να μπορέσει ο Πατέρας, ο Θεός της ειρήνης, να σας αγιάσει ολοκλήρως στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, για να μπορέσει πάλι ο Πατέρας να ενεργήσει σε αυτόν ο οποίος δεν έχει μέρημνες και αγωνίες, αλλά αντιθέτως βρήκε αγιασμό από τον Πατέρα Θεό και μπορεί, γιατί λέει ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να δείτε το Θεό, αγιάζει και αποκαλύπτεται, και ο Θεός της ειρήνης έρχεται πια και αποκαλύπτει στον άνθρωπο, το φοβισμένο καταρχάς, σε αγωνία, σε φόβους που δεν ξέρει τι να κάνει, σε αδιέξοδα, σε απολυπησία, έρχεται τώρα και έχει τη δυνατότητα ο Θεός στον άνθρωπο που του χάρισε την ειρήνη και τον αγιασμό να το αποκαλύψει το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον πρώτον, δεύτερον να του δώσει και τη δύναμη να το εκτελέσει, ώστε να συντρίψει στη συνέχεια με τις ενέργειες του ο Θεός κάτω από τα πόδια αυτού του ανθρώπου το σατανά, και να κάνει, όπως λέει η Γραφή, όπως συνηθίζει ο Θεός,
να θριαμφεύομεν πάντοτε δια του Ιησού Χριστού. Αυτά τα ενεργήματα, οι διαιρέσεις, και όχι μόνο αυτά, και άλλα άμα ψάξουμε μέσα στη γραφή θα δούμε ενεργήματα από το Θεό. Προσεύχομαι, λέει ο Απόστολος Παύλος παραδείγματος χάρη στους Εφεσίους, να σας δώσει ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού. Αυτά τα ενεργήματα λοιπόν που γίνονται μέσα στην Εκκλησία δημιουργούνται από το έργο του Θεού στη ζωή των πιστών της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού, όπου εργάζεται ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο με πνευματικό, υπερφυσικό τρόπο στη ζωή των ανθρώπων, συνεργαζόμενος πολλές φορές με τους ανθρώπους. Βέβαια, τα ενεργήματα του Θεού γίνονται στη ζωή του ανθρώπου συνεργαζόμενος ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Αντίθετα, τα ενεργήματα, μάλλον το έργο του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία, γίνεται πρώτον από τον Ιησού Χριστόν καθώς δίδει διαιρέσεις διακονιών, και ενώ ο Θεός στα ενεργήματά του συνεργάζεται με τον Χριστό εν Πνεύματι Αγίω, ο Ιησούς Χριστός συνεργάζεται με σκεύη εκλογής του, δίδοντας διακονίες, άλλους αποστόλους, άλλους προφήτες, άλλους ευαγγελιστές, άλλους ποιμένες, άλλους διδασκάλους. Και όλα αυτά για τον καταρτισμό, γιατί ένας είναι ο δάσκαλός μας και ένας είναι ο καθηγητής μας, ο Χριστός. Πώς λοιπόν μας διδάσκει ο Χριστός και μας καθοδηγεί? Συνεργαζόμενος με τους ανθρώπους κατά την διακονία που αυτός τους έχει δώσει για τον καταρτισμό των Αγίων, όπως λέει στην επιστολή του προς Εφεσίους ο Απόστολος Παύλος, δια των καταρτισμών των Αγίων, ώστε να εργαστούν οι Άγιοι αυτοί οι άνθρωποι το έργο τους στην αποστολή τους και να οικοδομηθεί η Εκκλησία και να αυξηθεί η Εκκλησία, ώστε όλοι να γίνουν εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειων και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Διακονίες λοιπόν τις οποίες δίδει ο Χριστός, είναι Απόστολος, και Απόστολος είναι αυτός τον οποίον αποστέλει ο Χριστός για το έργο του, που είναι «εγώ θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου», που είναι για τη δημιουργία και τη δικοδομή της Εκκλησίας, είναι προφήτες, όχι με χάρισμα προφητικό, όχι προφητεύοντες, προφήτες με διακονία προφήτου που έχουν προφητικό λόγο. Ο Χριστός δίνει προφητικό λόγο στους ανθρώπους που εκλέγει και τους καθιστά προφήτες με διακονία. Προφητικό λόγο, και διαφέρει η διακονία του προφήτου από το χάρισμα του προφητεύοντος, γιατί η προφητεία, η οποία είναι θαυμαστό χάρισμα μέσα στην Εκκλησία, δίδεται υπό του Πνεύματος του Αγίου με σκοπό την οικοδομή της Εκκλησίας και ιδιαίτερα την οικοδομή, την προτροπή και την παρηγοριά. Το κείμενο μάλιστα λέει την οικοδομή, την παράκληση και την παραμυθία, που είναι σωστές οι μεταφράσεις, η μετάφραση προτροπή και παρηγοριά. Άλλο λοιπόν το προφητικό χάρισμα το οποίο ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο δια των προφητευόντων, και άλλο η διακονία του προφήτου, όπου ο Ιησούς Χριστός καταρτίζει με τη διακονία του προφήτου, με τον προφητικό λόγο που δίδει, την Εκκλησία και την οικοδομή. Καταρτίζει λοιπόν την Εκκλησία με τη διακονία ο Χριστός, οικοδομεί, προτρέπει και παρηγορεί ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας με το χάρισμα της προφητείας που δίνει επίσης στους προφητεύοντας. Η τρίτη, η επόμενη διακονία
που δίνει ο Χριστός είναι οι Ευαγγελιστές, είναι μια πάρα πολύ όμορφη διακονία. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ προσωπικά έχω δει διακονίες μέσα στην Εκκλησία Προφήτου, έχω δει διακονία Ευαγγελιστού, νομίζω ότι δεν έχω δει διακονία Αποστόλων, γιατί πρέπει να συνοδεύονται από τα κρίτωνα χαρίσματα, από τα μείζωνα χαρίσματα. Η διακονία του Ευαγγελιστού είναι μια πάρα πολύ όμορφη διακονία, δηλαδή ο Χριστός οδηγεί τον άνθρωπο αφενός μεν και πλησιάζει ανθρώπους, τους καταρτίζει στο Λόγο του Θεού με τη διακονία τη δοσμένη σε Αυτόν, ώστε οι άνθρωποι δέχονται, πιστεύουν και ακολουθούν τον Χριστό. Έχω δει τέτοια διακονία, είναι θαυμαστή. Μα σε όποιον μίλαγε αυτός ο άνθρωπος ή μιλάει αυτός ο άνθρωπος κατά ένα παράξενο τρόπο, δεν μπορώ να πω σε όλους, αλλά σε όποιον μίλαγε, τον έφερνε σε κατάσταση προσοχής, άκουγε το Λόγο του Θεού με προσοχή, άσχετα αν η γη του ήταν, η καρδιά του ήταν γη πατημένη, οπότε φεύγοντας τα ξέχναγε, αλλά άκουγε με προσοχή το Λόγο του Θεού. Δηλαδή έφερνε ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου, φέρνει ο Θεός στον έχοντα τη διακονία του Ευαγγελιστή, πάντοτε σχεδόν την καρδιά του σε κατάνοιξη. Πέραν του ότι οδηγείται και διοικείται από τον Χριστό, κατευθύνεται από τον Χριστό στο πότε να πλησιάσει, στον τρόπο, στο πώς να πλησιάσει και ιδιαιτέρως στο τι να του πει. Είναι θαυμαστές οι ενέργειες του Χριστού μέσα από τις διακονίες του. Η τρίτη διακονία είναι ποιμένας, είναι άλλο ο πρεσβύτερος, η πρεσβύτερη και άλλο ο ποιμένας. Πρεσβύτερη είναι έργο, λειτουργία, αποστολή, καθώς τους πρεσβυτέρους τους προσθέτει στην Εκκλησία, τους θέτει στην Εκκλησία το Πνεύμα το Άγιο και η αποστολή τους είναι να επιμελούνται τους πιστούς στην Εκκλησία. Ο ποιμένας έχει αποστολή να ποιμένει. Ποιμένει τι σημαίνει? Να ταΐζει, να ξεδιψάει, να περιθάλπτει, να φροντίζει, να διατηρεί στη ζωή, να προσέχει να μην χάνονται πρόβατα από το λύκο και ιδιαιτέρως να καταρτίζει την Εκκλησία. Και τέλος είναι οι διδάσκαλοι, όπου αυτή η διακονία είναι πάρα πολύ όμορφη, γιατί ο έχων την διακονία του διδασκάλου λύνει τις απορίες με το Λόγο του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων πριν εκφραστούν και εκδηλωθούν. Δηλαδή πριν ρωτήσει ο άνθρωπος, ο έχων τη διακονία, που δεν μιλάει αυτός αλλά ο Χριστός, απαντάει και ελευθερώνει τους ανθρώπους από τις παγίδες, ακόμη και από τις απορίες, ακόμη και από τις δυσκολίες, τις νοητικές, τις σκέψεις τους. Πέραν του ότι έχει γνώση, του έχει αποκαλυφθεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το Ευαγγέλιο, το οποίο σας κηρύττω, δεν μου το δίδαξε άνθρωπος, αλλά ο Ιησούς Χριστός. Η διακονία του διδασκάλου, στην διακονία του διδασκάλου ο Χριστός δίδει γνώση του Λόγου του Θεού και ικανότητα να ερμηνεύει το Λόγο του Θεού.
Όλες αυτές οι διακονίες είναι θαυμαστές που εργάζεται ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Όμως αδελφοί, πραγματικά γίνονται προς ευλογία μόνο όταν ο έχων τη διακονία εργάζεται με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου, τρέμοντας το Λόγο του Θεού, δηλαδή όχι με υπερηφάνεια, ούτε με καρδιά επιρμένη ή ακόμη όχι με καρδιά που δεν είναι καθαρή, και τέλος με φόβο και τρόμο στο Λόγο του Θεού. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή διακονία να ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, όπως ας πούμε ο ποιμένας της Εκκλησίας της Λαοδικίας, του έδωσε διακονία ο Χριστός, τον κατέστησε ποιμένα, τον ευλόγησε, ευλογήθηκε η Εκκλησία, αυξήθηκε η Εκκλησία, αλλά ο έχων τη διακονία του ποιμένα σε αυτή την Εκκλησία φούσκωσε και βλέποντας την ευλογία του Θεού νόμισε ότι αυτός την έφερε στην Εκκλησία, λέγοντας, ομολογώντας ότι έγινα πλούσιος. Εγώ είμαι αυτός που τα έκανα όλα αυτά. Και δεν κατάλαβε ότι είναι ο ελεηνός τελικά στα μάτια του Θεού. Άρα λοιπόν οι διακονίες δίδονται από τον Χριστό, αλλά είναι απαραίτητο και οι έχοντες διακονίες να εργάζονται με επιμέλεια το έργο του Θεού, γιατί κάθε ένας που πράττει αμελώς το έργο του Θεού είναι επικατάρατος, να εργάζεται με επιμέλεια το έργο του Θεού, ώστε ο Θεός να αυξάνει και να πολλαπλασιάζει τις δόσεις τις αγαθές δια του Ιησού Χριστού με τις διακονίες και την καρποφορία και την ευλογία. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος, όπως όλοι μας, αν λιγοστέψει ο ζήλος του, λιγοστέψει η αφιέρωσή του, λιγοστέψει η αγάπη του, λιγοστέψει η εξήτησή του προς τον Θεό, γιατί ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός γίνεται και είναι μισθαποδότης μόνο εις τους εξητούντας Αυτόν. Αν λιγοστέψει και η εξήτησή του, τότε θα λιγοστέψει και η παρουσία του Θεού και οι ενέργειες του Χριστού. Επίσης, στην Εκκλησία εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματα, τα οποία ο Θεός τα δίνει για την οικοδομή της Εκκλησίας. Τα δίνει για την παρηγοριά και για την προτροπή της Εκκλησίας. Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας είναι αυτός που ζωοποιεί την Εκκλησία. Και είναι γεγραμμένο, και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό. Στην Εκκλησία που δεν εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματα, και όταν δεν εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο σημαίνει ή ότι το λυπούμε ή ότι το έχουμε σβήσει με τις ενέργειές μας σαν Εκκλησία. Όπως το ίδιο μπορεί να συμβεί να σβήσει το Πνεύμα το Άγιο και στην προσωπική μας ζωή ή και στην οικογενειακή μας ζωή. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, επαναλαμβάνω, γιατί είναι γεγραμμένο, ότι σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό. Στην Εκκλησία λοιπόν που δεν λειτουργεί ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας με χαρίσματα αληθινά, αυτό το σώμα έχει σβήσει κατά πάσα πιθανότητα το Πνεύμα το Άγιο, είτε με ασοφίες, είτε με έλλειψη ζήλου, είτε με κακή διδασκαλία, με αποτέλεσμα το σώμα να νεκρώνεται. Αλλά επειδή και εμείς όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, σιγά σιγά όλοι μας να νεκρωνόμεθα από τη ζωή και τη φωτιά που δίνει ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο μέσα σε κάθε έναν πάλι που το εξητεί. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τονίζει: πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Είναι εντολή Θεού
πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Στην προσωπική σας ζωή. Δεν μας βαφτίζει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο και μετά αυτό ήτανε και δόξα το Θεό. Αλλά μας δίνει εντολή, πληρούστε Πνεύματος Αγίου. Για να οικοδομεί ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου την προσωπική μας ζωή σε όλες τις δραστηριότητές μας. Σε όλες τις δραστηριότητές μας. Είτε στις προσωπικής μας σχέσεις με το Θεό, είτε της οικογενειακής μας κατάστασης, είτε της εκκλησιαστικής μας κατάστασης, στο κάθε ένα μέλος του σώματος του Χριστού ξεχωριστά, είτε ακόμη στη σχέση μας στη δουλειά μας, γιατί μόνο δια της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου οικοδομούμεθα και ευοδονόμεθα από το Θεό. Έχουμε αποκάλυψη, έχουμε οδηγία, έχουμε κατεύθυνση, έχουμε έλεγχο. Πολλαπλασιάζεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου όταν πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Ξέρετε, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η Χριστότης, η αγαθοσύνη, η πίστης, η πραότης, η εγκράτεια. Δια της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου αυξάνει και πολλαπλασιάζεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αλίμονο στον χριστιανό που σβήνει το Πνεύμα το Άγιο. Χάνει αυτή τη ζωοποιώ δύναμη που ο Θεός έχει προσδιορίσει να ξεσηκώνει, να ζωοποιεί, να αναθερμαίνει, να βάζει φωτιά ο Θεός στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, αδερφοί, να σβήσουμε το Πνεύμα το Άγιο και μες στην Εκκλησία, με το να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και να προσπαθούμε να διακρίνουμε, να χάνουμε δηλαδή την απλότητα την εις τον Χριστόν Ιησούν, όταν η θέση μας δεν είναι δηλαδή απλή στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, με απλοϊκή πίστη να δεχόμαστε, χάνουμε όλη αυτή την ιδιαίτερη χάρη που κάνει ο Θεός στον καθέναν να μας οικοδομεί με το Πνεύμα το Άγιο. Θεός να μας φυλάει, αδερφοί, να είμαστε απλοί. Όσοι περιστερέ και φρόνιμοι, όσοι όφης, ή όπως διαβάσαμε πριν από λίγο, νήπια μένει στην κακία, τέλειοι όμως της τασφρένας. Τα χαρίσματα λοιπόν του Πνεύματος του Αγίου, με τα οποία ο Θεός εργάζεται στην Εκκλησία προς οικοδομήν, συνεργαζόμενος ο Παράκλητος με ειδικά σκεύη, με ειδικούς ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία και μάλιστα με όλους τους ανθρώπους, γιατί είναι γεγραμμένο. Και όταν κάτι είναι γεγραμμένο, δεν μπορεί κανένας να το αναιρέσει. Ότι εν τες ημέρες εκείνες, έτι εν τες ημέρες εκείνες, θα εκχαίω από του Πνεύματός μου σε όλους τους δούλους μου και σε όλες τις δούλες μου για να προφητεύουνε. Ενώ λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, τα ενεργήματά του ο Θεός τα εργάζεται μόνο δια του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία, και ενώ τις διακονίες του Ιησούς Χριστός τις εργάζεται μόνο με σκεύη τα οποία εκλέγει Αυτός, δίδοντάς τους διακονία για τον καταρτισμό των Αγίων, την οικοδομεί ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, την εργάζεται με όλους μέσα στην Εκκλησία, όπως μάλιστα ακριβώς λέει,
Τα πάντα δε τα αυταενεργεί το εν και το αυτόν πνεύμα διανέμων ιδία σε όλους και μάλιστα εις έκαστον καθώς αυτός θέλει. Σε κάθε έναν ξεχωριστά καθώς αυτός θέλει. Δεν υπάρχει δηλαδή άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία πρώτον που δεν πληρούται, και η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου είναι να μιλήσω γλώσσες. Με λίγη δύναμη, με περισσότερη ή με μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος στο 15 εδάφιο του Ιώτα Δέλτα κεφαλαίου. Τι πρέπει λοιπόν, θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ όμως και με το νου. Θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω όμως και με το νου. Διότι αν κάποιος δοξολογήσει με το πνεύμα, δηλαδή με γλώσσες αγνώριστες, όταν λέει θα προσευχηθώ με το πνεύμα, θα προσευχηθώ και με το νου, λέει θα προσευχηθώ με γλώσσες αγνώριστες, αλλά θα προσευχηθώ και με τη λογική μου. Θα ψάλω με γλώσσες αγνώριστες, αλλά θα ψάλω και με τη λογική μου. Και συνεχίζει, γιατί αν δοξολογήσεις με το πνεύμα, δηλαδή με γλώσσες αγνώριστες, εκείνος ο οποίος έχει τάξην ιδιότου, πώς θα πει το αμήν εις την ευχαριστία σου, μη εξεύρων τι λέγεις. Γιατί δεν ξέρει τι λες, καθώς προσεύχεσαι με το πνεύμα με γλώσσες και καθώς ψάλεις με το πνεύμα με γλώσσες, δεν ξέρει τι λες ο έχων τάξην ιδιότου, που σημαίνει απλοϊκός. Αιδιότη σημαίνει απλοϊκός άνθρωπος. Δεν έχει μεγάλη γνώση. Γι' αυτό και σε άλλο μέρος στην σπράξη των Αποστόλων λέει, διέκριναν ότι οι Απόστολοι ήταν αγράμματοι και ιδιώτες. Δεν είχαν ιδιαίτερη γνώση κατά την άποψή τους στα θεολογικά, γιατί ήταν αγράμματοι πράγματα και ψαράδες οι περισσότεροι. Και ιδιώτες, απλοϊκοί άνθρωποι. Επανέρχομαι όμως. Θα ψάλω με το νου, με γλώσσες, αλλά θα ψάλω με το πνεύμα, με γλώσσες, αλλά θα ψάλω και με το νου. Θα προσευχηθώ με το πνεύμα, με γλώσσες, αλλά θα προσευχηθώ και με το νου. Γι' αυτό και στην Εκκλησία, στην Επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος πρώτον, λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, με γλώσσες δηλαδή, και δεύτερον, άνδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών εις τον Κύριον. Με το νου. Είναι ανάγκη λοιπόν, και σε όλους ο Θεός δίνει τη δυνατότητα, γιατί είναι γραμμένο ότι θα εκχαίω το Πνεύμα μου το Άγιο εν τεσσεσχάτες ημέρες επί πάσαν σάρκαν, σε όλους ο Θεός, στην Εκκλησία του Χριστού, όπου δεν θέλει ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, να αγνοούμε τα πνευματικά. Σε όλους ο Θεός δίδει το Πνεύμα το Άγιο για να έχει τη δυνατότητα να πληρούται Πνεύματος Αγίου οικοδομώντας τον εαυτό του, λαλώντας γλώσσας, γιατί ο λαλών γλώσσα αναγνώριστον τον εαυτό του οικοδομεί, καθώς δεν μιλάει σε ανθρώπους, γιατί κανένας δεν μπορεί να τον ακούσει και να τον καταλάβει, αλλά στον Θεό μιλάει μυστήρια. Όταν λοιπόν πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, καλόν είναι να εξητάμε και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Είναι αναγκαίο να θέλουμε να μας πληρεί, να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, όπως λέει η Γραφή. Σε όλους μας λοιπόν δίνει την ικανότητα ο Θεός και το απαιτεί με εντολή ο Θεός, πληρούστε Πνεύματος Αγίου, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να οικοδομήσουμε εμείς μόνοι μας τον εαυτό μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Βεβαίως δημιουργείται οικοδομή στη ζωή μας και με την δίδαχη των Αποστόλων και με την κλάση του Άρτου και με την κοινωνία μεταλλήλων και με τις προσευχές. Αλλά καθένας τον εαυτό του, για να μπορέσει να τον οικοδομήσει, τον οικοδομεί κατηδίαν πληρούμενος Πνεύματος Αγίου, λαλών γλώσσες αγνώριστες. Γνωρίζοντας όμως
ότι δεν μιλάει σε ανθρώπους γιατί κανένας δεν τον ακούει και δεν τον καταλαβαίνει, αλλά προς το Θεό μυστήρια. Και μάλιστα, για να το καταλάβουμε ακόμη πιο καλά, ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή του προς Ρωμαίους, «Ως αυτός δε και το Πνεύμα συμβοηθεί». Και μάλιστα το κείμενο λέει «υπέρ εν την χάνει», όπου «εν την χάνει» σημαίνει μεσητεύει, βοηθάει, παρακαλάει το Θεό. «Ως αυτός λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο υπέρ μεσητεύει προς τον Θεόν την περίοδο της ασθενείας μας». Και όταν λέει στις ασθένειες ημών, δεν εννοεί τις αρρώστιες μας, εννοεί τις αδυναμίες μας, τις πτώσεις μας, τις ταλαιπωρίες μας, τους φόβους μας, τις μέρημνες, τις αγωνίες, τα αδιέξοδα, τις απελπισίες. «Πληρούστε Πνεύματος Αγίου, διότι το Πνεύμα το Άγιο υπέρμεσιτεύει εκείνη τη στιγμή προς τον Πατέρα, γιατί είναι ο παράκλητος επί της γης, όπως παράκλητος τον κάθεναν από μας στον ουρανό είναι ο Ιησούς Χριστός». Και ο Κύριος είπε, «Σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί θα στείλω άλλον παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε στις αδυναμίες σας, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, να υπέρ εν την χάνει, να υπέρμεσιτεύει ο παράκλητος προς τον Πατέρα για σας. Καθώς εμείς το τι να προσευχηθούμεν όπως πρέπει, δηλαδή κατά το θέλημα του Θεού, δεν εξεύρωμεν». Δεν εξεύρει ο άνθρωπος στην αδυναμία του, στην αγωνία του, στο φόβο του, στην ανησυχία του, στην ταλαιπωρία του, στα αδιέξοδά του, ακόμη και στην απελπισία του, ακόμη και στις πτώσεις του. Δεν εξεύρει πως να προσευχηθεί. Αλλά αυτό το Πνεύμα υπέρ εν την χάνει, υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Αλλά αυτό το Πνεύμα το Άγιο σε αυτές τις καταστάσεις της απόλυτης αδυναμίας μας προσεύχεται, μεσιτεύει, υπέρ μεσιτεύει προς τον Πατέρα για τον κάθε έναν από μας. Καθώς ο ερευνώντας καρδίας εξεύρει, ο ερευνώντας καρδίας που είναι ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, ο παράκλητος λοιπόν που ερευνεί τις καρδιές μας, ξεύρει ποιο είναι το φρόνημα του Πνεύματος, αλλά και ο Πατέρας που ερευνά τα καρδίας μας ξέρει ποιο είναι το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου, ότι κατά Θεόν εν τη χάνει, μεσιτεύει. Δηλαδή είναι ένα ουράνιο δώρο, μοναδικό ουράνιο δώρο από το Θεό στο κάθε έναν άνθρωπο από μας, που μας προσθέτει ο Χριστός στη δική του Εκκλησία, να προσευχόμαστε όχι μόνοι μας, αλλά μαζί με τον Παράκλητο, που γνωρίζει ποιο είναι το φρόνημα του Θεού, αλλά και ο Θεός γνωρίζει ποιο είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι προσεύχεται, ότι μεσιτεύει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι μια προσευχή μοναδική. Λέει η Γραφή, αν δύο συμφωνήσουν περί παντός πράγματος επί της γης και κάνουν αίτηση στον Πατέρα μου τον ουράνιο, ο Πατέρας μου ο ουράνιος εξάπαντος θα δώσει αυτό. Σκεφτείτε λοιπόν τι εξουσία και δύναμη μας έχει δώσει ο Θεός να μπορεί ο κάθε ένας από μας ξεχωριστά, μπαίνοντας στο ευλογημένο αυτό τόπο που λέγεται ταμείο, κλείνοντας την πόρτα, τακτοποιώντας όπως είπα τις σχέσεις μας με το Θεό, με την εξομολόγηση και τη μετάνοια και την παράκληση προς το Θεό για συγχώρεση, να γνωρίζουμε ότι πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου προσευχόμεθα προς τον Πατέρα μαζί με τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας, συμφωνώντας ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας με τα δικά μας ζητήματα. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο δύναμη έχει αυτή η προσευχή μας, όταν ο Θεός λέει, όταν εσύ και εγώ συμφωνήσουμε ο Θεός εξάπαντος θα τα κάνει, πόσο μάλλον όταν εσύ και ο Παράκλητος συμφωνήσει,
για τα δικά σου αιτήματα, τι μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Γι' αυτό τι λέει? Ο Θεός κάνει πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερα και πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία εμείς ζητούμε ή νοούμε. Πότε? Κατά την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που ενεργείται μέσα μας. Πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, ζητάμε δύναμη, έχετε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, συμφωνεί η προσευχή μας με τον Παράκλητο, η προσευχή του Παράκλητου με τη δική μας προσευχή, και ο Θεός κάνει πολύ περισσότερα, τότε κάνει, όχι πάντα, τότε κάνει πολύ περισσότερα, καλύτερα, μεγαλύτερα, σπουδαιότερα από αυτά που μπορούμε να σκεφτούμε ή που μπορούμε να ζητήσουμε. Και μάλιστα τόσο πιο πολλά κατά την δύναμη που ενεργείται μέσα μας δια Πνεύματος Αγίου. Φοβερό το όπλο του Πνεύματος του Αγίου στην προσωπική μας ζωή, όπως φοβερότερο το πνεύμα, τα χαρίσματα και οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου στην εκκλησιαστική μας ζωή. Ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου δίδει χάρισμα λογοσοφίας, που είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου, που ξεσηκώνει τις καρδιές, τις φέρνει σε κατάνοιξη, αποδέχονται το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου μεταβάλλει τον άνθρωπο, τον αλλάζει, τον αυξάνει, τον οικοδομεί, αναβαθμίζει ο Θεός δια του Πνεύματος του Αγίου με το Λόγο της Σοφίας, αναβαθμίζει τον άνθρωπο προς τον Θεό. Γιατί αν το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν γίνεται με χάρισμα Λόγου Σοφίας, δεν υπάρχει αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου. Με το Λόγο του ο Θεός αλλάζει τη ζωή μας, αλλάζει την πορεία μας, ιδιαίτερα δε όταν συνυπάρχει και το χάρισμα του Λόγου Γνώσεως, της διδασκαλίας δηλαδή, όπου εκεί πραγματικά το κήρυγμα του Ευαγγελίου με λόγο σοφίας, με λόγο γνώσεως, και αν μάλιστα τύχει να γίνεται και με προφητικό λόγο, τότε τα αποτελέσματα είναι έντονα, ένδοξα, είναι σωτηριακά, αλλά είναι και οικοδομητικά. Συνεχόμενη οικοδομή, συνεχόμενη αύξηση, συνεχόμενη αναβάθμιση. Άρα υπάρχουν και χαρίσματα λόγος σοφίας, όπως είπαμε, λόγος γνώσεως, πίστης μέσα στην Εκκλησία, μια ιδιαίτερη πίστη. Όχι η απλοϊκή, η σώζουσα, η πίστη σώζουσα με την οποία ο Θεός σώζει τους ανθρώπους, όταν απλώς πιστέψουν, όπως πιστεύω ότι το νερό είναι καθαρό τώρα και το πίνω, εάν με αυτή την απλοϊκή πίστη πιστέψω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναισθημένος, τότε ο Θεός με αναγεννάει. Και το ζητήσω, ο Θεός με αναγεννάει. Αλλά όταν αναγεννήσει ο Θεός τον άνθρωπο δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, αυτόματα αλλάζοντας η καρδιά του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά και η σάρκα του ανθρώπου, φεύγει το πνεύμα του κόσμου και έρχεται το πνεύμα του Χριστού και εκδηλώνεται, εκφράζεται στη ζωή του ανθρώπου καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά πέραν από τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός έχει και ένα άλλο χάρισμα που ίσως είναι από τα μείζωνα χαρίσματα, το χάρισμα της πίστεως, όπου πραγματικά ο άνθρωπος, εάν έχει το χάρισμα της πίστεως, ενεργεί, συνεργάζεται με το Θεό, ο Παράκλητος συνεργάζεται με τον άνθρωπο, κάνοντας θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Επίσης είναι τα χαρίσματα των ιαμάτων, και μου αρέσει αυτό γιατί δεν λέει το χάρισμα των ιαμάτων, δεν υπάρχει μία αρρώστια ίσως, αλλά υπάρχουν πολλές αρρώστιες, γι' αυτά χρειάζονται πολλά χαρίσματα
Εγώ το λέω, ίσως να είναι και σωστό. Δεν λέει χάρισμα ιαμάτων, λέει χαρίσματα ιαμάτων, όπως ενέργειες δυνάμεων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών και ερμηνεία γλωσσών. Χαρίσματα που πραγματικά φέρνει ο Θεός μέσα από αυτά μεγάλη οικοδομή στην Εκκλησία. Χαρά, ευλογία, δοξολογία. Όταν ο Χριστός θεραπεύει, όταν ο Χριστός μιλάει, όταν ο Χριστός διερμηνεύει δια Πνεύματος Αγίου, όταν βλέπουμε με ανθρώπους με πίστη και μακάρι να δούμε και ανθρώπους με χαρίσματα ιαμάτων, σκεφτείτε τι οικοδομεί μέσα στην Εκκλησία. Ακόμη διακρίσεις πνευμάτων, ωραίο χάρισμα. Και τι λέει διακρίσεις πάλι, δεν λέει διάκρισης όπως λέει ερμηνεία γλωσσών, αλλά λέει όπως λέει είδη γλωσσών, διακρίσεις πνευμάτων. Είναι μερικά χαρίσματα όπως ενέργειες θαυμάτων, δυνάμεων, που είναι σε πληθυντικό, σημαίνει πολλά. Με αυτά τα χαρίσματα λοιπόν ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, οικοδομεί την Εκκλησία, ευλογεί την Εκκλησία και διατηρείται ζωντανή η Εκκλησία. Είναι ένα σώμα ζωντανό. Η Εκκλησία λοιπόν η ζωντανή, που η κεφαλή της είναι ο Χριστός, έχει ενέργειες, ενεργήματα από το Θεό, έχει διακονίες από το Χριστό και έχει χαρίσματα από το Πνεύμα το Άγιο. Μακάρι ο Θεός να εργάζεται, εμείς να το επιθυμούμε, γιατί τελειώνοντας θέλω να προσθέσω ότι σε μια εκκλησία που πραγματικά ο Θεός εργάζεται πνευματικά, με πνευματικούς τρόπους, μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην απολαμβάνει αυτά τα ωραία, αυτό το ωραίο ή τα ωραία έργα που κάνει ο Θεός, γιατί η καρδιά του έχει κλείσει, γιατί η καρδιά του έχει σφίξει, έχει χάσει την ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, έχει χάσει τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου και όλα αυτά από απροσεξία προσωπική, καθώς αρχίζει και προσπαθεί να κρίνει, αλλά ιδιαιτέρως να κατανοήσει με σαρκικό τρόπο τα πνευματικά. Και λέει πράγματα που προσπαθεί με σαρκικό τρόπο, δηλαδή τι εννοώ σαρκικό, όχι αμαρτίας, με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, να κατανοήσει και να εξηγήσει τα πνευματικά. Και εκεί χάνει αυτή την ωραία παρουσία, ευλογία και οικοδομή του Θεού. Ο Θεός πια θέλει να του μιλήσει, αλλά δεν μπορεί να τον ακούσει. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πλατύνθητε Κορίνθιοι, μη σφίγγεις την καρδιά σου και την κάνεις έτσι να μην αποδέχεται. Δεν μπορεί να σου μιλήσει πια ο Θεός, δεν μπορεί να σε οικοδομήσει, δεν μπορεί ακόμη και να σε διδάξει, γιατί έπαψες να είσαι μαθητής στα πνευματικά και έγινες δάσκαλος στην ανθρώπινη σοφία. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού, αδελφοί, δεν έχει δασκάλους. Ένας είναι ο δασκαλός, είναι ο Χριστός. Δεν έχει καθηγητές, ένας είναι ο καθηγητής, ο Χριστός. Δεν έχει ηγέτες, άρχοντες, αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμείς δεν συστήνουμε τους εαυτούς μας, αλλά Κύριον μέσα στην Εκκλησία συστήνουμε τον Χριστό. Τους εαυτούς μας δεν συστήνουμε, δούλους να υπηρετήσουμε
όπως παράδειγμα και πρότυπό μας είναι ο Χριστός, που δεν ήρθε να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει, αλλά και δεν ήρθε και να διδάξει, αλλά τι είπε, τα λόγια τα δικά μου δεν είναι δικά μου, είναι του Πατέρα μου. Δεν ήρθα να σας πω δικά μου πράγματα, του Πατέρα μου πράγματα ήρθα να σας πω. Αλλά και τα έργα μου, λέει ο Χριστός, δεν είναι δικά μου, ο Πατέρας μου τα εργάζεται. Ο άνθρωπος όμως που παίρνει επάνω του τη λογική να εξηγήσει, αφού προηγουμένως προσπαθεί με λογική να κατανοήσει, το αποτέλεσμα είναι να κλείσει η καρδιά του, να απομονωθεί από τις ενέργειες τις πνευματικές του Πατέρα, του Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου, και να μην απολαμβάνει την πνευματική ζωή που ο Θεός χαρίζει στην Εκκλησία. Πρέπει να ξέρουμε, ολοκληρώνοντας, ότι ούτε ο Πατέρας κάνει λάθη, ούτε ο Ιησούς Χριστός, ούτε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά εμείς κάνουμε λάθη. Οι άνθρωποι, εγώ, εσύ και ο άλλος. Και όταν διακρίνουμε, γιατί ιδιαίτερα τις προφητείες πρέπει να τις διακρίνουμε. Επιβάλλεται. Αλλά επιβάλλεται να τις διακρίνουμε όχι με τη λογική μας, γιατί τότε σφίγγεται η καρδιά μας και χάνουμε το έργο του Θεού. Επιβάλλεται να τις διακρίνουμε πρώτον με το Λόγο του Θεού, εάν είναι έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, απαραίτητη προϋπόθεση. Δεύτερον, με τον αγιασμό του ανθρώπου. Δεν θέλουμε, αν καπνίζεις, να προφητεύεις, ούτε να κηρύττεις, ούτε να διερμηνεύεις. Δεν θέλουμε, αν η καρδιά σου είναι χαλασμένη, ούτε να κηρύττεις, ούτε να διερμηνεύεις, ούτε να προφητεύεις. Γιατί θα προφητεύσεις αυτά που έχει η καρδιά σου. Θα διδάξεις αυτά που έχει η καρδιά σου. Θα κηρύξεις αυτά που έχει η καρδιά σου. Αλλά θέλουμε καθαρισμένα σκεύη, ώστε μέσα από αυτά να έρχεται ο Λόγος του Θεού, το έργο του Πατέρα, του Ιησού Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου. Παρέτο λοιπόν είναι ο άνθρωπος, γιατί τι λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, τούτο πρώτον γνωρίζετε, ότι δε μία προφητεία της Γραφής έγινε εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν ποιοι? Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν αγιασμός στη ζωή του ανθρώπου, καλόν είναι ο ίδιος να μην προχωράει να εργαστεί, έστω με τη διακονία ή τα χαρίσματα που του έχει δώσει ο Θεός, αλλά να ελέγχει τον εαυτό του. Είναι απαραίτητο. Εάν λοιπόν με αυτά τα χαρακτηριστικά διακρίνουμε, καλώς διακρίνουμε. Εάν αυτά τα χαρακτηριστικά όμως μας δίνουν ελευθερία, τότε έρχεται ο Θεός και λέει, μην εξουθενείτε οι προφητείες. Δεν σου δίνει εντολή. Δεν έχεις δικαίωμα να εξουθενήσεις προφητεία. Δεν σου επιτρέπεται. Σε παραβάτης του νόμου. Είσαι άνομος πια, αμαρτωλός. Αν εξουθενείς προφητείες που δεν είναι έξω από το Λόγο του Θεού και γίνονται από ανθρώπους που πραγματικά έχει αγιάσει ο Θεός και έχουν καλό καρπό. Βλέπεις τον καρπό τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορεί να κάνει λάθος, γιατί είπαμε, ο Θεός δεν κάνει λάθος, ο Χριστός δεν κάνει λάθος, ο Παράκλητος δεν κάνει λάθος, οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Θα περιμένεις και αν βγει, θα δοξάσεις το Θεό και θα πεις, ο Κύριος ελάλησε. Εάν δεν βγει,
Θα πεις, ο προφήτης ελάλησε εκ της περηφανίας της καρδιάς του, αλλά δεν σημαίνει ότι τον αποβάλλουμε. Αλλά προσευχόμαστε, γιατί όλοι έχουμε κάνει λάθη στη ζωή μας πολλά. Προσευχόμαστε ο Θεός να μας διορθώνει, να μας φωτίζει, και ιδιαίτερως προσευχόμαστε ο Θεός να δίνει, να κάνει και ενεργήματα ο Θεός, να δίδει διακονίες ο Θεός μέσα στην Εκκλησία και χαρίσματα ο Παράκλητος μέσα στην Εκκλησία για την οικοδομή μας. Θέλουμε η Εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός να είναι ζωντανή. Να εργάζεται ο Πατέρας, να εργάζεται ο Χριστός και να εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο. Το λάθος δεν είναι ψευδοδιδασκαλία ούτε ψευδοπροφητεία. Είναι λάθος ανθρώπινο, δεν το κάνει συνειδητά ο άνθρωπος. Έκανα ένα λάθος. Ο Θεός να με ελεήσει και εσείς να προσεύχεστε να με συγχωρήσει. Ψευδοπροφήτης και ψευδοδιδάσκαλος είναι αυτός που, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, κατακρατεί την αλήθεια εν αδικία. Εκεί υπάρχει ψευδοδιδασκαλία, εκεί υπάρχει ψευδοπροφητεία. Ξέρει την αλήθεια, την κρύβει, προς ίδιο συμφέρον, ας πούμε, από φιλοδοξία, από εγωισμό, από οποιοδήποτε προσωπικό του ζήτημα και θέμα. Ευχαριστούμε το Θεό όμως, γιατί αδερφοί αγαπητοί ζούμε στην Εκκλησία των Εσχάτων ημερών, όπου ο Θεός δια του Ιησού Χριστού βαφτίζει εν πνεύματι Αγίο και Πυρή, δίνει διακονίες και θέλουμε να δώσει κι άλλες, δίνει χαρίσματα στην Εκκλησία Του και Τον δοξάζουμε το Θεό για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που δίνει στην Εκκλησία Του και ενθαρρύνουμε, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, εργάζω το χάρισμα το εν σύ. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να εργάζονται, δίνουμε ευκαιρίες στους ανθρώπους να εργάζονται και την διακονία που έχει δώσει και διακρίνεται, έστω αν είναι στα αρχικά στάδια, και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου όλα, και είμαστε μακρόθυμοι και έτοιμοι να συγχωρήσουμε πάντοτε τα οποιαδήποτε λάθη ανθρώπινα μπορεί να υπάρξουν. Γιατί κανένας δεν είναι αλάθητος και κανένας δεν είναι τέλειος, αδερφοί. Αλλά ουχή λέει ο Απόστολος Παύλος ότι έγινα τέλειος, αλλά βαδίζουμε προς την τελειότητα. Προσοχή λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, μήπως με λανθασμένες σκέψεις, ανθρώπινες λογικές, κλείσουμε την καρδιά μας και χάνουμε την ευλογία που ο Θεός προσφέρει πλούσια μέσα στην Εκκλησία Του. Αμήν.